αυτό στην προηγουμένη περίπτωση είναι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά εκτός έδρας, ενώ παιχνίδι του προγραμματισμού. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσαμε, εάν είμαστε λίγο περισσότερο θάρρος και αποφασιστικότητα στα πρώτα λεπτά, λίγο περισσότερη οριμότητα στη διάρκεια του παιχνιδιού και να μην είμαστε τόσο φλίαροι στην τελική προσπάθεια, πιστεύω ότι βάσει εικόνας θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω. Νομίζω βέβαια πως αν κάποιος κάτσει και δει το παιχνίδι καλά, όπως το είδα εγώ τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν και άλλα περιστατικά μέσα στο γήπεδο, τα οποία μας απαγόρευαν, μας δυσκόλευαν μάλλον, με το ποσοστό, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά μου να το κρίνω εγώ. Από εκεί πέρα, έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή, που για μας είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση γιατί έχει να κάνει με μια ομάδα Αζερβαϊτζάνη, ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες και κυρίως έχει να κάνει με μια ομάδα που είναι οργανωμένη, είναι σοβαρή, μέσα στον αγωνιστικό χώρο βλέποντας τη, βλέπεις ότι έχει αρκετά θετικά στοιχεία, έχει μια οργάνωση στον τρόπο παιχνιδιού της και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχουν αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές της τάξης της και πέφτουν σε μια εβδομάδα στην οποία υπήρχε αλλαγή προπονητή που ξεκίνησε με ένα αρνητικό αποτέλεσμα χτες και θεωρώ ότι αυτό θα δώσει και στον ίδιο αλλά και στην ομάδα του ένα έξτρα κίνητρο. Όπως όλα τα παιδιά όμως εδώ μέσα θα πω ότι πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό που αναλογεί, αλλά είναι το γήπεδο, η φανέλα, ο κόσμος μας δίνουν μια ιδιαίτερη δυναμική και παρουσιάζουμε ένα πολύ, κατά την άποψή μου, ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Το ίδιο ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε και την Κυριακή που μας έρχεται με κύρια χαρακτηριστικά ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να έχουμε αγωνιστική πειθαρχία και επειδή σε παιχνίδια με ομάδες της δυναμικότητας της δικής μας, με το αντιπάλου μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πόσο πολύ θέλεις ένα παιχνίδι, πόσο πολύ ψυχή βγάζεις και πάθος, και μιλάω πάντα για παιχνίδια με τέτοιους αντιπάλους, είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά θα παρουσιάσουν την Κυριακή το απόγευμα, θα παρουσιάσουν ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε δει τα δυνατά και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και είναι αρκετά τα δυνατά του στοιχεία. Έχουμε επικεντρωθεί εκεί. Αλλά ξαναλέω ότι το πιο σημαντικό είναι κομμάτι στο επίπεδο μας κάνουμε εμείς και πολύ μεγάλη σημασία έχει το πώς παρουσιαζόμαστε εμείς. Και την Κυριακή είμαι βέβαιος ότι θα παρουσιαστούμε πολύ καλά. Και ο Θέμης, ο Τσιμόπουλος, που είχε έναν προβληματάκι, και αυτός νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι να φτάσει η Κυριακή θα είναι και αυτός μαζί μας. Και θεωρώ ότι την έξτρα δύναμη από αυτά που έχω δει στα παιχνίδια μέχρι τώρα θα μας τη δώσει και άλλη μια φορά ο κόσμος, το οποίο ζητάω να έρθει στο γήπεδο, να μας στηρίξει, να είναι υπομονετικός όπως ήταν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που ανοίξαμε το σκορ όχι πολύ νωρίς, αλλά από εκεί και πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι η ομάδα θα καταφέρει και θα πάρει μια πολύ καλή νίκη. Μια εξήγηση. Για να πάρεις ένα αποτέλεσμα εκτός έδρας πρέπει να έχεις λίγο περισσότερο θάρρος και φράσου στην αρχή του παιχνιδιού και βασικά χρειάζεται και λίγο τύχη. Μέχρι τώρα στα όσα παιδιά έχουμε κάνει εκτός έδρας, σχεδόν στην πρώτη ή δεύτερη φάση του αντιπάλου δεχόμαστε πολύ. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να τα δείξουμε στην τύχη, προσπαθούμε να δουλέψουμε για να το βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι που θα πάρουμε, θα κερδίσουμε εκτός έδρας, θα αλλάξουμε τα δεδομένα. Αυτό είναι κατά την άποψή μου. Γιατί αναλύοντας ένα παιχνίδι, επειδή το βλέπω και το ξαναβλέπω,
πνεύμα που σημαίνει ότι αυτό διαζώνεται. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, γι' αυτό και βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα κάποια στιγμή, αλλά εγώ δεν κάνω πέντε αλλαγές με το παρά. Θέλω να τα στηρίξω, γιατί τους πιστεύω και τους πιστεύω ότι θα με δικαιώσουν. Καθημερινά. Καθημερινά, είτε με τα παιδιά της συζητήσεις με τα παιδιά, είτε με, σε ομαδικό. Να ξέρετε ότι αυτό που θεωρώ εγώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμένα, για τον προπονητή, είναι τα αποδυτήριά του. Και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι και δουλεύω αρκετά και είμαι και αρκετά δυνατός. Όσο πιο καλά είναι τα αποδυτήριά σου, τόσο μεγαλύτερο μέλλον έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή δεν πρόκειται να σταθεί σε μισό ή σε ένα αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι νίκη, είτε είναι ισοπαλία, είτε είναι ήττα. Γι' αυτό και είμαι πάνω από τα παιδιά στάσιμα αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι είμαι ο πατέρας τους. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ μετά από ένα κακό αποτέλεσμα να πω, να δείξω κάποιον ή να αλλάξω κάποιον. Θα προσπαθήσω να τον βελτιώσω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα καταφέρω. Αλλά εάν πρώτος δεν το πιστεύω εγώ, τότε και εκείνος δεν θα πιστέψει τον εαυτό του και κανείς άλλος δεν θα πιστέψει στα παιδιά. Να ψάξω αν όντως υπάρχει αυτό μέσα στα αποδυτήριά μου. Εγώ ξέρω ότι πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Και για βαθμολογικούς και για εγωιστικούς, αν θέλετε, γιατί ερχόμαστε από ένα παιχνίδι στο οποίο δεν κερδίσαμε. Και αν αυτό είναι ένα έξτρα κίνητο για τα παιδιά, θα δούμε. Θα δείξει την Κυριακή. Δεν υπήρχε κάποιο παράδειγμα.